Συνέντευξη τύπου για την ενημέρωση της πρόοδου των εργασιών του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τον εξυγχρονισμό της λειτουργίας του δικτύου ίδρυυσης του πύργου» πραγματοποιήθηκε χθες στο Λάτσιο Δημοτικό Μέγαρο. Στη διάρκεια της συνέντευξης γνωστοποιήθηκε ότι η πρόοδος του έργου αγγίζει το 70 με 75% έχοντας πολύ μεγάλες πιθανότητες να παραδοθεί αρκετά νωρίτερα από τον προβλεπόμενο χρόνο ολοκλήρωσης που είναι ο Φεβρουάριος του 2019. Στην διάρκεια της συνέντευξης επίσης υπενθυμίστηκε ότι τα άμεσα ωφέλη της εξελιγμένης διαχείρισης που θα προσφέρει το έργο όταν παραδοθεί προς χρήση θα είναι η εξυπηρέτηση των καταναλωτών με τον καλύτερο τρόπο, η οικονομική ελάφρυνση της ΔΕΙΑΠ από το νερό που αγοράζει αυτή τη στιγμή από τον Ερήμανθο, καθώς και η ηλεκτρονική καταγραφή και παρακολούθηση της χρήσης του δικτύου. Πρόκειται για ένα πλήρως λειτουργικό σύστημα αυτοματισμού για την εξασφάλιση της επάρκειας και της ποιότητας του παρεχόμενου νερού, όπως επιβεβαίωσαν με τα λεγόμενά τους οι συμμετέχοντες στην χθεσινή συνέντευξη τύπου. Είμαστε πολύ υπερήφανοι που μετά από το τεράστιο έργο που έγινε για να έχουμε το δηλητηρίο και να φτάσει το νερό στην πόλη μας, το έργο που παλιότερα είχε κάνει η ΔΕΙΑΠ για να φτιάξει δεξαμενές νερού, το έργο που είχε κάνει πριν από το 2006 ο τότε Δήμαρχος για να αντικαταστήσει το σύνολο σχεδόν του δικτύου ίδρυυσης, σήμερα έρχεται η ΔΕΙΑΠ, επί των ημερών είμαστε καμαρώνουμε, είμαστε υπερήφανοι και φουσκώνουμε, όχι σαν γαλόπουλα, αλλά φουσκώνουμε από υπερηφάνεια. Γιατί? Γιατί θα ελέγχουμε το pH, γιατί από τις βρύσες θα τρέχει καθαρό νερό, γιατί δεν θα έχουμε διαρροές, γιατί η πίεση του νερού θα ρυθμίζεται αυτόματα, γιατί θα έχουμε υπόγειους σταθμούς ελέγχου, γιατί θα έχουμε κόψει τον πύργο σε κομμάτια, ούτως ώστε να ξέρουμε την παραμικρή λεπτομέρεια και γιατί θα είμαστε από πλευράς τεχνολογίας στο πιο σύγχρονο διαμέρισμα της διαχείρισης νερού της Δυτικής Ελλάδος και παραπάνω θα έλεγα. Παίρνοντας το λόγο στην συνέχεια, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΠ Πύργου, Γιώργος Αντριόλας, είπε πως πρόκειται για ένα έργο που θα διασφαλίσει την βιωσιμότητα της ΔΕΙΑΠ, ένα έργο για να μην ζήσουμε, όπως τόνισε χαρακτηριστικά τον εφιάλτη του νερού. Οι απώλειες που είχαμε ξεπερνούσαν το 50%, τόνισε, αλλά όταν το έργο ολοκληρωθεί και λειτουργήσει, αυτό θα πάψει να ισχύει. Με το συγκεκριμένο έργο έχει ξεκινήσει, είχε ορίζοντα 15 μήνες υλοποίηση. Γι' αυτό έχει γίνει τέτοιος προγραμματισμός, προσπαθούμε να προλάβουμε τον Ιούνιο μήνα, προκειμένου να μην γίνονται διακοπές, αυτές οι προγραμματισμένες διακοπές που γίνονται μία φορά το μήνα και μία φορά την εβδομάδα και ταλαιπωρείται ο κόσμος, να μην γίνουν μέσα στο καλοκαίρι, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Από αυτές τις διακοπές όμως που γίνεται, είναι δεδομένο ότι το δίκτυο δοκιμάζεται. Αδειάζει το δίκτυο, ξαναπρεσάρει το δίκτυο. Γι' αυτό και εμφανίζονται και βλάβες τακτικές μέσα στην εβδομάδα. Αυτό για να ενημερωθεί ο κόσμος. Δεν είναι ότι κάτι δεν κάνει καλά ο εργολάβος ή κάπου καλύπτουμε εμείς τον εργολάβο που λένε για να γίνονται διάφορα πράγματα. Από τον Αύγουστο του 2017 χρήματα μπήκαν για να ξεκινήσει το έργο, στο λογαριασμό του έργου, το Νοέμβριο του 2017. Παρ' όλα αυτά, εμείς το 15μήνο έχουμε πιέσει τον εργολάβο, που τελειώνει δηλαδή το Νοέμβριο του 2018, έχουμε πιέσει τον εργολάβο να τηρηθεί, να τελειώσουμε. Το έργο, όταν λέμε ότι θα τελειώσει, θα τελειώσει. Παρόλο που είναι Μάιος μήνας και εξακολουθεί να βρέχει. Και φτιάχνουμε φρεάτια. Έξω βρέχει σήμερα. Αυτό δεν μπορούσε να το προβλέψει κανένας. Θέλουμε μέχρι τον Ιούνιο να πάψει η ταλαιπωρία των καταναλωτών. Του ζητάμε συγγνώμη, αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Να καταλάβει ότι τις επόμενες μέρες προσπαθούμε εκείνα απαραίτητο να φτιάξουμε φρεάτιο στη Μανολοπούλου, προκειμένου να μπορούμε να κάνουμε επεμβάσεις. Άρα καταλαβαίνετε τι χειρουργικές επεμβάσεις και είναι ένας δρόμος ο οποίος δεν μπορεί να κλείσει. Παρ' όλα αυτά θα γίνει και αυτό. Και θέλω να πω κάτι. Ότι το έργο το συγκεκριμένο ελέγχεται μηνιαίως τόσο προς τα οικονομικά του όσο και στα τεχνικά του. Δεν ξέρω αν έχει γίνει αυτό σε άλλο έργο ποτέ. Ο έλεγχος γίνεται κάθε μήνα. Μέχρι και οι πινακίδες έχουν ελεγχθεί. Αν τα γράμματα ήταν σωστά, έχουν ελεγχθεί τα πάντα. Όποιος θέλει λοιπόν, ανά πάσα ώρα και στιγμή που θέλει, αντί να κάθεται στο καφενείο και να λέει αυτά που έχει να πει, είτε να βγει δημόσια, είτε να έρθει καλύτερα στη ΔΕΙΑ, προκειμένου καλοπροαίρετα να του εξηγήσουμε τι γίνεται και πώς είναι. Και αυτά το λέω γιατί δεν θέλω οι λαϊκιστές να καταδικάσουν ένα έργο το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Μπορεί να μην φαίνεται, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Μένουν άλλο ένα βήμα. Όταν γίνει και αυτό το άλλο ένα βήμα,
από το θέμα της σύνδρευσης, θεωρώ ότι ο πύργος θα έχει θωρακιστεί. Επίσης, το έργο περιλαμβάνει προμήθεια φορητού εξοπλισμού εντοπισμού διαρροών, μέσω των οποίων τα συνεργεία της ΔΕΙΑ θα είναι σε θέση να εντοπίσουν σημειακά τις διαρροές. Και το κέντρο ελέγχου, το οποίο έχει εγκατασταθεί στα γραφεία της ΔΕΙΑ, το οποίο εκεί φιλοξενούνται όλα τα δεδομένα του δίκτυου και από εκεί μπορεί κάποιος να παρακολουθεί όλη τη λειτουργία του δικτύου. Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί περίπου το 1.200.000 ευρώ, δηλαδή περίπου το 70-75% του συμβατικού αντικειμένου. Έχουμε, παραδείγματος χάρη, σε νούμερα, έχουμε ολοκληρώσει τους 16 από τους 20 σταθμούς τοπικού ελέγχου, 8 από τους 10 σταθμούς διαχείρισης πίεσης, έχει παραδοθεί ο φορητός εξοπλισμός διαρροών και έχει εγκατασταθεί και ο κεντρικός σταθμός ελέγχου. Θα γίνει και προμήθεια παροχόμετρου και τοποθέτησή του στη δεξαμενή του πύργου, ώστε να ελέγχουμε την ποσότητα του νερού που παίρνει η πόλη και να ελέγχουμε το υδατικό ισοζύγιο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και στον κεντρικό αγωγό που έρχεται από τη δεξαμενή προς το πύργο, το ΦΥΕ 400, ήδη έχει τοποθετηθεί και εκεί βάνα ελέγχου, που είναι πάρα πολύ σημαντική, όπως και στο περιφερειακό δίκτυο της πόλης. Γνωρίζοντας, τελειώνοντας, είναι ότι η τεχνική υπηρεσία ήδη κάνει τα σχέδιά της για το άμεσο μέλλον, ώστε να γίνουν όλα τα απαραίτητα, ώστε αυτό το έργο να έχει τα βέλτιστα αποτελέσματα.